Κλείνει και η τελευταία πόρτα για το χώρο Αλουντέιτ, όλα έτοιμα. Έκτη υποδρομία και κίνηση άσχημη για τον χώρο Αλουντέιτ πίσω αριστερά και με καθυστέρηση για τον Τένζινγκ Νόργκαϊ, το ψαρί πίσω μένει στην τελευταία θέση. Ο Λίτος Βίος, το νούμερο 4, περνάει οδηγεί στην κούρσα. Γρήγορα κοντά το νούμερο 2, Poetti Guest. Από την εξωτερική βελτιώνει το νούμερο 1, Way Ahead, και ακόμη πιο έξω το νούμερο 6, ο Πολιορκητής. Μέσα στο κάγκελο το νούμερο 7, Hereward the Wake. Πιο πίσω βελτιώνεται το νούμερο 5, Χώρα Λουντέιτ. Ουραγός είναι το νούμερο 3, Τένζινγκ Νόργκαϊ. Ο όμιλος πλησιάζει στο σημείο των 600 μέτρων με το νούμερο 4, Λιτός Βίος, το νούμερο 2, Poetti Guest, και το νούμερο 6, Πολιορκητής. Ναι, είναι οι πρώτοι τρεις ύποι στη διάταξη. Ακολουθεί στο κάγκελο το νούμερο 5, Χώρα Λουντέιτ, και δίπλα του το νούμερο 1, Way Ahead. Ένα κενό τουλάχιστον 3-4 μικών μέχρι το νούμερο 7, Hereward the Wake, και πιο πίσω το νούμερο 3, Τένζινγκ Νόργκαϊ. Λιγότερο και από 500 μέτρα, πάμε για την είσοδο στη τελική ευθεία. Έχει αρχίσει να πυκνώνει ο όμιλος γύρω από το πρώτο πόρο Λιτόβιο. Κάνει την πρώτη κίνηση το νούμερο 2, Poetti Guest. Πιο έξω το νούμερο 6, ο Πολιορκητής. Από το κάγκελο και το 5, Χώρα Λουντέιτ. Ακόμη πιο έξω και το νούμερο 1, Way Ahead. Θαυμάσια εδώ προμηνύεται η άφηξη. Ψάχνει περάσματα πίσω το 3, Τένζινγκ Νόργκαϊ. Δεν χωράει να περάσει ένα μεσά του. Έχει μεγάλο ρυθμό το 3, Τένζινγκ Νόργκαϊ. Νούμερο 3, Τένζινγκ Νόργκαϊ. Περνάει μπροστά. Πιο πίσω από το κάγκελο το 5, Χώρα Λουντέιτ. Απ' έξω το νούμερο 1, Way Ahead. Παλεύουν. Και πιο πίσω το νούμερο 4, Λιτός Βίος. 3, Τένζινγκ Νόργκαϊ. Μάχη για τη δεύτερη θέση. Το νούμερο 4, Λιτός Βίος, το 5 Χώρα Λουντέιτ και ο Άσος Way Ahead παλεύουν πιο πίσω για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση. Εντυπωσιάκος. Έβγαλε μάτι ο Τένζινγκ Νόργκαϊ, έχει σηκωθεί ο Παναγιώτης ο Κεράτης και πανηγυρίζει τουλάχιστον 10 μέτρα πριν το τέρμα. Έχει πολύ άσχημα. Έχει κάνει τη χειρότερη κίνηση. Έχει μπλοκαριστεί στην ευθεία, δεν έχει που να περάσει, που να χωρέσει. Και παρόλα αυτά τους αφήνει και κάποια μήκη πίσω. Να δούμε λίγο τη δεύτερη, τρίτη θέση. Από εδώ ήδη κοιτάει ο Κεράτσας, βλέπεις, και ήδη πανηγυρίζει και θέλει και άλλα 15-20 μέτρα να τελειώσει. Σιγουρεύεται δεξιά-αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Και το απολαμβάνει τώρα. Και θυμίζει τη φωτογραφία όταν κέρδισε τον τέρμι. Με τον King Fivo. Ναι, ναι. Που είχε βγάλει τα χέρια από τα λουριά. Ναι. Λοιπόν, η μάχη έγινε για τη δεύτερη θέση, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη. Και εδώ αξίζει τώρα να δούμε αργά. Ναι. Το 4 Λιτός Βίος. Και εμένα η εντύπωση αυτή που είπες είναι Λιτός Βίος και μετά Χώρα Λουντέιτ. Μετά το 5 Χώρα Λουντέιτ και μετά ο Άσος Way Ahead δείχνει τώρα το τι είναι. 3-4-5-1 έχουμε την εκτίμηση. Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια. Μετά από 7 μήνες περίπου αποχή, επέστρεψε παντοδύναμος, έδειξε ότι είναι ισχυρός, ήταν κλεισμένος ουσιαστικά στην ευθεία και βρήκε τον τρόπο οπωσδήποτε να πάει μπροστά και να πάρει την νίκη. Ναι, είναι ένα άλογο το οποίο είναι αδικημένο λόγω της ιδιοσυγκρασίας του. Επανήλθε σε ετοιμότητα, έχει γίνει υπεράθρωπη προσπάθεια από όλο το team, από τους αυλίτες, από τους προπονητές, από το τζόκι. Είναι ιδιαίτερα νευρικό άλογο. Το έχουμε φέρει σε ένα λογαριασμό. Εξαργύρωσε τη φόρμα του με μια ωραία νίκη. Αν και δεν είναι τα μέτρα του, θέλει περισσότερα μέτρα. Αν είδατε στα τελευταία μέτρα ρολάρισε, δηλαδή έστρωσε βήμα στα τελευταία 500 μέτρα επί της ουσίας και άρχισε και τα κατάπινε. Είναι ένα άλογο το οποίο περιμένουμε πολλά, αρκεί να μπορέσει αυτός να μας βοηθήσει λιγάκι. Η φόρμα του είναι καλή και πιστεύω να έχουμε και συνέχεια. Από την ύπευση είστε ευχαριστημένος? Ιδιαίτερα δυναμική η ύπευση, δηλαδή ήταν και τα άλογο καλά, αλλά ο Κεράτσας σηκώσει τον αέρα. Είναι προσωπική κούρσα του τζόκεϊ αυτή. Δηλαδή και στη δουλειά το έχει πάρει το παιδί προσωπικά και μαζί με το γυμνασί που έχουμε τον Περικλή. Το έχουν συνεφέρει, το έχουν ηρεμήσει αρκετά και όλα πήγανε καλά σήμερα. Θα τον δούμε και την επόμενη εβδομάδα, θα τον γράψετε στο κύπελο ίσως. Θεού θέλοντος, να δούμε αύριο πώς θα ξυπνήσουμε και εμείς και αυτός. Και Θεού θέλοντος, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τον βάλουμε.